Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου είναι ένα ακόμα έγκλημα με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους που έρχονται να προστεθούν στα χιλιάδες ακόμα θύματα ναυαγίων στη Μεσόγειο και το Αιγαίο τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα έγκλημα με θύτες τους υπεριαλιστές και τις κυβερνήσεις τους που εξαπολύουν επεμβάσεις, σκορπούν τον πόλεμο και καταλυστεύουν τους λαούς και τις χώρες τους. Ένα έγκλημα με θύματα εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες, ξεριζωμένους από τον τόπο τους, που ζουν στην ανασφάλεια, εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, μια χώρα που για πολλούς δεν είναι καν ο τελικός προορισμός τους, φυλακισμένοι στις διάφορες δομές, με άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Ένα έγκλημα που έγινε την ώρα που οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύονται το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και ενταφιάζουν τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, βάζουν τέλος στην εξατομικευμένη εξέταση των αιτημάτων ασύλου, σηματοδοτούν την παραπέρα ένταση της καταστολής σε βάρος των ξεριζωμένων, με τη Frontex, τους ορατούς και αόρατους φράχτες, τον εγκλωβισμό στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις επαναπροωθήσεις και απελάσεις και τις απαράδεκτες λίστες των λεγόμενων ασφαλών χωρών. Όλα όσα δηλαδή γιγαντώνουν τη δράση των κυκλωμάτων διακινητών και σπρώχνουν τους ξεριζωμένους στα ταξίδια του τρόμου. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου γινόμαστε καθημερινά θεατές της εξαθλίωσης που προκαλεί η προσφυγιά. Δεν γινόμαστε όμως θεατές στην κανονικότητα των χιλιάδων νεκρών και αγνοούμενων στη θάλασσα της Μεσογείου και του Αιγαίου. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με το νομοθετικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικών κυβερνήσεων που καλούμαστε να εφαρμόσουμε στη δουλειά μας. Ένα πλαίσιο που ενισχύεται διαχρονικά ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες, που ανοιγοκλίνει τη στρόφιγγα για να φέρνει φτηνά εργατικά χέρια για τις ανάγκες του κεφαλαίου, καταπατά παράφορα τα δικαιώματά τους, αυστηροποιεί τις διαδικασίες και δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο την ίδια την πρόσβαση στο άσυλο. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας, που έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου, την ώρα που δεχόμαστε πιέσεις για fast-track διαδικασίες. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με την κανονικότητα στις υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου, που είναι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, με την πλειοψηφία των εργαζομένων να είναι συμβασιούχοι με ημερομηνία λήξης, εργαζόμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εργολάβους, εργαζόμενοι σε ομηρία και υπό τη διαρκή απειλή της απόλυσης. Ουσιαστικά, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στα καθήκοντά μας, όπως αρμόζει σε ξεριζωμένους ανθρώπους που βιώνουν μία τραγωδία και χρειάζονται ολόπλευρη στήριξη με αποκλειστικά κρατική ευθύνη για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Μια τραγωδία που κι εμείς γνωρίζουμε από πρώτο χέρι όταν ακούμε τις συγκλονιστικές ιστορίες τους, τις κακουχίες που βίωναν στη χώρα τους και αυτές που βιώνουν και σήμερα στην Ελλάδα. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με ανήλικα παιδιά που στις περισσότερες περιπτώσεις αναγκάστηκαν να αποχωριστούν βία τις οικογένειές τους, γυναίκες μόνες μωρομάνες. Κανείς άλλωστε δεν αφήνει τη χώρα του για πλάκα και χωρίς λόγο. Είναι άνθρωποι ξεριζωμένοι από τον πόλεμο και τη φτώχεια, όλα γέννημα θρέμα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματα του ναυαγίου στην Πύλο, στις οικογένειες που ξεκληρίστηκαν, στα θύματα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Δεν δεχόμαστε να χειροτερεύουν οι συνθήκες δουλειάς μας. Αντιπαλεύουμε με την οργάνωσή μας, την αλληλεγγύη, τις διεκδικήσεις μας, την πολιτική που χτυπάει τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, των ανθρώπων που κυριολεκτικά καλούμαστε να αποφασίσουμε για την ίδια τη ζωή και το μέλλον τους, μέσα σε ένα ασφικτικό πλαίσιο που γίνεται ολοένα και πιο αντιδραστικό, όσο ανθρωπιστικό περιτύλιγμα και αν του βάζουν, όλοι όσοι ευθύνονται για τους πολέμους, τη φτώχεια, τη μετανάστευση, την προσφυγιά. Δεν θεωρούμε φυσικό φαινόμενο τους νεκρούς στα ναυάγια, τα ταξίδια του τρόμου, τον ξεριζωμό, τον πόλεμο για το μοίρασμα αγορών και κερδών, την προσφυγιά. Διεκδικούμε την προστασία των δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων, για να μην είναι η χώρα και τα νησιά μας αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Για να μην είναι το Αιγαίο και η Μεσόγειος ένας απέραντος υγρός τάφος.